Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το μεσημέρι σωστικά συνεργεία και οι τοπικές αρχές μετά τον εντοπισμό πτώματος στη θαλάσσια περιοχή του Ανισαρά. Το μόνο που έκανα εκείνη τη στιγμή, το τράβηξα να βγει από το νερό, να βγει εκτός, να είναι εκτός νερού. Και κοίταξα να δω αν έχει σφιγμούς. Δεν είχε σφιγμούς. Είχατε κατευθεί τυχαία εδώ? Είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι και στα εκδορές στα πλάγια. Αμέσως υπήρξε μέγιστη κινητοποίηση από την υπηρεσία και από την ΕΜΑΚ για να τον ανασύρει. Υπό το φόβο να πρόκειται για θύμα των πλημμυρικών φαινομένων, στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να ξεκινήσουν έρευνες στην παράκτια ζώνη. Δεν συνδέεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο βέβαια η έρευνα του λιμενικού σώματος θα το αναδείξει. Το θύμα είναι ένας 38χρονος λογιστής κάτοικος της ευρύτερης περιοχής και όπως προκύπτει ο θάνατός του δεν οφείλεται στις πλημμύρες. Μπροστά στον απολογισμό της τρομακτικής θεομηνίας, μοιάζει με θαύμα το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Δεκάδες άνθρωποι κινδύνευσαν εγκλωβισμένοι σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία των ανδρών της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής αλλά και εθελοντών. Δεν προλάβαμε να βγούμε, σε 10 λεπτά έγινε ό,τι έγινε, βάλαμε τη σωλήνα αυτή και μας βγάλανε οι πυροσβεστικοί που άκουε τις φωνές. Άκουε τις φωνές. Τα είχαμε χαϊμένα. Πώς τώρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και ο υποδιοικητής του πρώτου σταθμού με 2 5-ετής πυροσβέστες μπήκανε σε βάθος 1,80 νερού, λασπόνερα και βούρκο, για να τους γλιτώσουν με υπερπροσπάθεια, διότι η κυρία φοβόταν πολύ και δεν ήθελε να βγει από το υπόγειο. Από τα ξημερώματα της Τρίτης, οι εκκλήσεις για βοήθεια μπλόκαραν το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής που δέχτηκε μέσα σε λίγη ώρα 450 κλήσεις. 80 πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ βρέθηκαν από τα ξημερώματα στις πληγήσες περιοχές, ενώ στήθηκαν 37 επιχειρήσεις διάσωσης. Από αυτοκίνητα και πλημμυρισμένα σπίτια ανασύρθηκαν ζωντανοί 49 ενήλικοι, 22 παιδιά και 3 άτομα με αναπηρία που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους στα νερά. Δεν ξέρω, και ίσως και δεν είναι σκόπο μου να πούμε πόσοι θα είχαν πνιγεί από αυτούς. Δεν έχει σημασία. Είμαστε επαγγελματίες και είναι χαρά μας να μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο. Η κατάσταση συναγερμού έληξε με τη διάσωση ετοιμόγενης γυναίκας, η οποία απεγκλωβίστηκε από το όχημά της στην ανάληψη Χερσονήσου και μεταφέρθηκε στο μαιευτήριο να γεννήσει. Και είναι μια φοβερή διάσωση με χίλιες δυσκολίες και οι συνάδελφοι και για την ίδια. Έφυγε κατευθείαν να μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε στο μεευτήριο για να γεννήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που είχαν την ανάγκη μας, αν δεν επεμβαίναμε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, δυστυχώς τα πράγματα θα ήταν ενδεχομένως πολύ διαφορετικά. Μέχρι το μεσημέρι, κλιμάκια της πυροσβεστικής είχαν ολοκληρώσει 70 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Υπόγεια, ισόγεια έως και διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου οι ένικοι σώθηκαν από θαύμα. Προσπάθησε ο άντρας μου να βάλει κάτι στην πόρτα και με την ορμή ανοίγει η πόρτα και φωνάζει ο άντρας μου: Φύγετε απάνω, γρήγορα όλοι απάνω. Παίρνουν τα παιδιά. Σε 5 λεπτά μέσα πλημμυρίσαμε. Είναι το αδερφό μου το σπίτι από κάτω της μητέρα μου. Έχουν καταστραφεί. Ανάμεσα στη λάσπη και τα συντρίμμια των σπιτιών τους, οι πληγέντες αναζητούν τα αίτια της καταστροφής. Εδώ έχουμε καταστραφεί. Έχουν έρθει όλοι αυτός ο κόσμος. Είναι το χωριό. Το χωριό που έχει ψυχή. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι! Ζητάω την επέμβαση του εισαγγελέα. Υπάρχουν ευθύνες στο πιτσούχ παράγοντες. Οι κάτοικοι της περιοχής εστιάζουν αυτό εδώ το σημείο, όπου βρίσκεται ο αγωγός ομβρίων της νέας εθνικής οδού ως μία από τις βασικές αιτίες της βιβλικής καταστροφής. Όπως είναι εμφανές, ένα μέρος από το τοιχείο έχει αποκοπεί για άγνωστους λόγους, με συνέπεια τα νερά να κατευθύνονται ακριβώς μέσα στον οικισμό περνώντας από εδώ. Και κόψανε αυτό το κομμάτι και κλείσανε το στόμιο το άλλο. Και φύγανε όλα τα νερά του δρόμου, τα χαμόπρινα, του κρασίου, όλα τα νερά από τα βουνά ήρθαν εδώ πέρα. Οι υπεύθυνοι που τα ακούνε, ας διερωτηθούνε.